Μια νέα καραντίνα δεν πρόκειται να προσφέρει απολύτως τίποτα στην κοινωνία, καθώς ουσιαστικά ισοδυναμεί με έλλειψη σχεδιασμού και στρατηγικής. Αυτό τόνισε μιλώντας στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής ιατρικής και επιδημιολογίας υγείας του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης. Στην πρώτη φάση, ακόμα και χωρίς το lockdown, εφόσον υπήρχε η συνειδητοποίηση του μέσου πολίτη ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος και θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την κοινωνική αποστασιοποίηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μέτρα υγιεινής, θα πρέπει να αποφασίσω ότι δεν θα εκτεθώ σε κινδύνους, θα πρέπει να προστατεύσω τους δικούς μου, τους ανθρώπους γύρω μου. Αν αυτό συνέβαινε, και νομίζω ότι αυτό εμπεδόθηκε πολύ γρήγορα, θα είχαμε πρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κορυφαίο καθηγητή, το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει νοσήσει από κορονοϊό, ενώ το 90% θα νοσήσει αλλά δεν θα πεθάνει. Κάτι βεβαίως που θέτει τις βάσεις για την τήρηση των μέτρων έως ότου υπάρξει οριστική λύση στην πανδημία. Ασυμπτωματικοί ασθενείς, άνθρωποι που δεν το ξέρουν ότι είναι μολυσμένοι, μπορούν να μολύνουν άλλους. Άρα δυνητικά κάποιος που δεν έχει συμπτώματα μπορεί να έχει λίμωξη και μπορεί να μολύνει τον άλλον. Ποια είναι η πιθανότητα? Περίπου 1 στους 10 από αυτούς που έχουν μια θετική PCR μπορεί να είναι μολυσματικός. Στην πιθανότητα ενός πολύ ενεργού κύματος κορονοϊού σε πολλές χώρες της Ιφιλίου, πρέπει οι ειδικοί να εντοπίσουν τους λεγόμενους ασυμπτωματικούς, αυτούς δηλαδή που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό χωρίς όμως ουσιαστικά να το γνωρίζουν, άρα χωρίς να θωρακίζουν και την ίδια την δημόσια υγεία. Αν έχουμε ένα πολύ ενεργό επιδημικό κύμα, τότε αν μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις αφανείς παρουσίες του ιού χρησιμοποιώντας μάσκες, είναι χρήσιμο. Αν το επιδημικό κύμα έχει πεθάνει, είναι νεκρό, δεν υπάρχει τίποτα, το να φοράς μάσκα είναι περίπου το ισοδύναμο σαν να λες ότι θέλω να βγω με την πέρτα του Ζωρό. Yes, άμα θέλεις έξω να τη φορέσεις. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κορυφαίου καθηγητή για την εκτίμηση του ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων στη χώρα. Ο έλεγχος μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ελλιπής. Είναι πάρα πολύ χαμηλός. Και γι' αυτό είναι και ο υπολογισμός που κάνω ότι τα πραγματικά κρούσματα πρέπει να είναι της τάξης από 1.000 μέχρι 5.000 την ημέρα σε σχέση με αυτά που καταγράφουμε επισήμως πάρα πολύ περισσότερα.